Γεια σου ψαράκι μου, καλώς ήρθες στο εβδομαδιαίο σου Energy Focus, όπου θα δούμε την ενέργεια στο πρόσφατο, στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον. Ας ξεκινήσουμε από την ενέργεια στο πρόσφατο σου παρελθόν ψαράκι μου, όπου βλέπω, για να σας πω την αλήθεια, διάφορα πράγματα. Βλέπω συνεργασίες που είχαν παρατραβήξει ενώ δεν πήγαιναν πάρα πολύ καλά και τέλος πάντων υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι ψιλοκουκουρούκου μέσα σε αυτές τις συνεργασίες. Βλέπω φιλίες επίσης, στις οποίες κάποιοι άνθρωποι δεν συμπεριφέρονταν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αλλά και σχέσεις στις οποίες υπήρχαν παρατράγουδα. Εντάξει, βλέπω ένα άτομο εκεί πίσω το οποίο δεν μπορώ να πω ότι συμπεριφερόταν και πάρα πολύ φερέγγια. Μπορεί να είναι κάποιος άλλος στη ζωή σου, όμως μπορεί να είσαι και εσύ ηχθή. Εντάξει, το αφήνω λίγο ανοιχτό αυτό το πράγμα. Μπορεί δηλαδή και εσύ να τραβούσες κάτι παραπάνω από όσο χρειαζότανε. Εντάξει, βλέπω κουρασμένα, όχι συναισθήματα, κουρασμένη νοοτροπία στο πρόσφατό σου παρελθόν. Κάτι έχει κουραστεί γενικά, είτε είναι μια συνεργασία, είτε είναι μια φίλη, κάτι έχει κουράσει στο πρόσφατο παρελθόν, ηχθή μου, και κάποιος κάνει κατάχρηση των δυνατοτήτων του μέσα σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, για τους περισσότερους παιδιά νομίζω ότι ξεκάθαρα έχει να κάνει με άλλα άτομα όλο αυτό εδώ πέρα και δεν είναι τόσο εσωτερικά και ψυχολογικά θέματα όσο πραγματικά θέματα γύρω σου, οι φίλοι σου, οι συνεργασίες σου, οι σχέσεις σου, η οικογένειά σου, οι άνθρωποι τέλος πάντων με τους οποίους αλληλεπιδράς. Ένας μάλλον από αυτούς βλέπω ότι μάλλον δεν ήταν και πάρα πολύ φερέγγιος. Βλέπω και κάποιον που παίζει να την έκανε με ελαφρά από μια συνεργασία δηλαδή. Κατάλαβες, ή από μία σχέση κτλ. Okay, να είπε ψεματάκια. Δεν λέω πάρα πολύ ωραίες ενέργειες στο πρόσφατο παρελθόν. Δεν είναι και οι χειρότερες. Τώρα, όσον αφορά το παρόν σου ηχθεί, κάπου καταλαβαίνω τελικά τι γίνεται πάλι. Ηχθεί, είχες μπει σε μία σειρά. Τι παθαίνεις πάλι, δεν ξέρω. Βλέπω στο παρόν σου ότι υπάρχει ένα ψιλοσυναισθηματικό θεματάκι μέσα σου. Υπάρχει και μία χαρά μέσα σου, μία κάποια χαρά, κάτι που θα μπορούσε ή σε κάνει χαρούμενη ή χαρούμενο ανά περιόδους. Βλέπω όμως ότι κάπως είτε δεν μπορείς να το απολαμβάνεις αυτό το πράγμα ηχθή τόσο συχνά όσο θέλεις, είτε δεν μπορείς να το απολαμβάνεις καθόλου. Βλέπω ότι αυτή τη στιγμή και αυτή την περίοδο στη ζωή σου συμβαίνει κάτι θετικό, με την έννοια ότι έχεις την δυνατότητα ή ήδη έχεις ξεκινήσει ένα νέο ταξίδι στη ζωή σου, που λέει ο λόγος. Κάπως όμως, είτε είσαι στα πρώτα σου βήματα, είτε απλά κάθεσαι και κοιτάς το δρόμο και περιμένεις πότε θα αποφασίσεις να φύγεις, υπάρχει κάτι πάλι που σε κρατάει ρεχτή. Τι συμβαίνει εδώ πέρα? Υπάρχει κάτι που σε κρατάει. Μπορεί να είναι ο τρόπος που σκέφτεσαι. Μπορεί να είναι άλλοι παράγοντες, οικονομικοί, εξωτερικοί, συμβόλαια και τέτοια πράγματα. Μπορεί να είναι ένα κόλλημα που έχεις στο κεφάλι σου, κόλλημα με ένα άτομο για παράδειγμα. Okay. Μπορεί να είναι κάτι που, όπως αυτό εδώ πέρα, που ενώ έχει κουραστεί το όλο ζήτημα, κάπως εσύ το πας και το ξαναπάς και το ξαναπάς, με αποτέλεσμα να, πώς θα σου το πω, να σαμποτάρεις την ίδια τη συνεργασία, ας πούμε, ή την ίδια στην εξέλιξη, εντάξει. Λοιπόν, πάλι στο παρόν, ενώ βλέπω ότι υπάρχει θετική ενέργεια την οποία θα μπορούσες να καβαλήσεις και είμαι σίγουρη ότι ορισμένα ψαράκια θα την έχετε καβαλήσει, υπάρχουν όμως άλλα παιδιά που ακόμα βρίσκουν εμπόδια, με όπως και να το δεις, εμπόδια. Okay. Και δεν μπορούν να κάνουν αυτά τα νέα βήματα στη ζωή τους. Δημιουργούν αυτά τα εμπόδια μία στασιμότητα. Σου είπα και πριν, κάποια από αυτά τα εμπόδια είναι πρακτικά και πράγματι ίσως να χρειάζονται και τον χρόνο τους. Νομίζω ότι για τα περισσότερα ψαράκια παιδιά αυτό δεν είναι μία υποσυνείδητη κατάσταση, αλλά πάρα πολύ συνειδητή. Κάπως νομίζω ξέρετε και τι θέλετε να κάνετε και τι σας εμποδίζει ακριβώς για να το κάνετε. Ακόμα και αν αυτό είναι απλά η τεμπελιά σας, ή η έλλειψη θάρρους σας, ή ο γάμος σας, ή το συμβόλαιό σας με την εταιρεία, ό,τι και να είναι.
Εγώ θεωρώ τώρα στο παρόν καταλαβαίνετε ότι έχω αυτή τη δυνατότητα και έχω αυτή τη στασιμότητα. Έχω αυτή τη δυνατότητα και έχω αυτή την αλυσίδα. Για πολλούς, για κάποιο λόγο, παιδιά, αυτό παίζει με τα συναισθηματικά σας, δηλαδή σας χτυπάει σε συναισθηματικό επίπεδο, ή μπορεί απλά να θέλει να μας πει ότι μιλάει ξεκάθαρα για συναισθηματικά θέματα, προφανώς για κάποιους. Εντάξει! Λοιπόν, και σε αυτή την περιπτωσούλα που μιλάει για ξεκάθαρα συναισθηματικά θέματα, μπορεί να μιλάμε και για καταστάσεις που υπάρχουν άλλες σχέσεις, γάμοι και τέτοια πράγματα, και δεν μπορούμε λοιπόν να κινηθούμε προς τα εκεί που εμείς θεωρητικά θα θέλαμε. Εντάξει, βλέπω ότι υπάρχουν δεσμοί, υπάρχουν δέσμια. Καλά τα λέω. Μάλλον, θα δείξει. Λοιπόν, και πάλι υπάρχει στασιμότητα. Λοιπόν, ανοιχτή, δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσω με αυτή την ενέργεια. Συνεχίζω στο σύντομο μέλλον, λοιπόν. Το καλό με το σύντομο μέλλον είναι ότι τα πράγματα λίγο έχουν γίνει πιο παχύρευστα. Ενώ εδώ πέρα τα βλέπω πάρα πολύ ρευστά, δηλαδή ούτε καν, τύπου νερουλά, δηλαδή δεν. Εδώ πέρα είναι λίγο πιο παχύρευστα, είναι πιο συγκεντρωμένα, λίγο πιο κάπως διαχειρίσιμα. Οκ. Okay. Στο σύντομο μέλλον βλέπω, ψαράκι μου, ότι κάτι περιμένει σε πρακτικό επίπεδο. Πολλά ψαράκια βλέπω θα ασχοληθείτε στο σύντομο μέλλον με πρακτικά θέματα. Για κάποια ψαράκια είπαμε ότι αυτός, τα ίδια αυτά τα θέματα είναι και ο λόγος που δεν μπορούν να κινηθούν εδώ. Αν δηλαδή εσύ περιμένεις κάποια απάντηση από μια δουλίτσα ή κάποια λεφτάκια ή οτιδήποτε τέτοιο, είναι λογικό αυτή τη στιγμή να υπάρχει μια στασιμότητα στη ζωή σου. Συνεχίζεις στο σύντομο μέλλον, βλέπω, αλλά πιο αφοσιωμένα να ασχολείσαι με το πρακτικό κομμάτι της ζωής. Βλέπω κάποιους από εσάς, παιδιά, που περιμένετε λεφτά, όπως σας είπα. Κάποιοι από εσάς όμως περιμένετε να φύγετε από μία δουλειά ή να αλλάξετε σπίτι ή περιοχή. Κάπως. Εντάξει. Μάλλον θέλει να μας πει ότι είστε σε φάση να μαζέψω τα λεφτά, να κάνω τη μετακόμιση, οτιδήποτε είναι αυτό για σένα, έτσι, είτε τα λεφτά είτε η μετακόμιση, είτε το να διαλέξω τελικά ποιον από τους δύο δρόμους θα διαλέξω σε σχέση με αυτά τα άτομα με τα οποία συναναστρέφουμε ή τι θα γίνει με αυτό το θέμα, κατάλαβες, ανάλογα με το τι θέλει ο καθένας, και κυρίως, όπως σου είπα πριν, είναι σε πρακτικό επίπεδο αυτά και είναι σαν να μου λες, κοίτα να δεις, περιμένω εγώ να γίνει αυτό και από εκεί και πέρα θα με δεις να τρέχω σαν τον άνεμο. Μου το λες ξεκάθαρα εδώ πέρα. Απλά είναι κάτι το οποίο περιμένεις πρώτα. Κάποιος να φύγει, εσύ να φύγεις από τη δουλειά, να αλλάξεις δουλειά, να αλλάξεις σπίτι, να πάρεις κάποια λεφτά. Αυτό είναι υπάρχει για κάποιους, αλλά δεν νομίζω ότι είναι για πάρα πολλούς αυτό το θέμα με το περιμένω λεφτά. Νομίζω ότι είναι για λιγότερους. Περισσότερο νομίζω ότι είναι άλλα τέτοιου τύπου πράγματα. Τι να διαλέξω, να διαλέξω τον προορισμό Α ή τον προορισμό Β, το ταξίδι Α ή το ταξίδι Β, το σπίτι Α ή το σπίτι Β, τη δουλειά Α ή τη δουλειά Β, κατάλαβες. Βλέπω εδώ πέρα ότι κάτι περιμένεις να έρθει σε μια ισορροπία, έτσι ώστε μετά εσύ να φύγεις ψαράκι μου σαν το σύφουνα. Άρα λοιπόν υπάρχει κάτι θετικό στο reading σου και αυτό το θετικό είναι, γιατί πολύ καιρό μιλάμε για αυτό το διάολο στο reading σου. Πολύ καιρό μιλάμε για αυτό το διάολο, ψάρι. Δηλαδή πλέον δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν υπάρχει εδώ πέρα και ότι έτυχε ένα διβδόμαδο. Υπάρχει οπωσδήποτε για τα ψαράκια μου εδώ πέρα, για τα περισσότερα ψαράκια του καναλιού. Υπάρχει κάτι το οποίο ξεκάθαρα έχεις καταλάβει πλέον, νομίζω, και αυτό είναι το θετικό, ότι κάπως δεν σε αφήνει να ανοίξει τα φτερά σου, ψάρι. Φαντάζεσαι τώρα ένα φτερό το ψάρι. Για σκέψου το. Τέλος πάντων, κατάλαβες τι θέλω να πω. Δεν σε αφήνει να κολυμπήσεις ελεύθερα προς τον προορισμό που θέλεις. Κατάλαβες. Και αυτή τη φορά το πρόβλημα είναι ότι αυτός ο διάολος έχει φτάσει να σου κρύβει τον ήλιο. Ακόμα και αν είναι η δική σου φόβη, η δική σου ανασφάλειες, ο δικός σου τρόπος που βλέπεις τα πράγματα, έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, ψάρι. Δηλαδή αυτός ο διάολος και αυτός ο άνθρωπος, καλά πήγα να πω, για κάποιους, ήταν κάποιος άνθρωπος που το δημιουργεί όλο αυτό, παιδιά. Αυτός ο διάολος μπήκε σιγά σιγά στη ζωή σου στα προηγούμενα readings, άμα παρατήρησες, και τώρα έχει αρχίσει να κάνει χοντράδες. Ό,τι και να είναι. Είτε μια κακή συνήθεια, μια κακή συμπεριφορά, ένας άνθρωπος που κάπως σου συμπεριφέρεται παράξενα, ένα συμβόλαιο. Κάπως αυτό το πράγμα έχει αρχίσει πραγματικά να σου δημιουργεί, πώς θα σου το πω, συνέπειες. Εντάξει, το θετικό όμως, ψαράκι μου, είναι ότι εσύ έχεις αρχίσει να το παίρνεις πολύ πολύ σοβαρά γραμμή αυτό το πράγμα. Έχεις καταλάβει δηλαδή ποια είναι η ρίζα του προβλήματος και έρχεσαι στο σύντομο μέλλον λοιπόν να μου κανονίσεις και να μου καθαρίσεις αυτή τη ρίζα.
ή μάλλον να μου υποσχεθείς και να μου πεις ότι κοίτα να δεις, εγώ περιμένω κάτι συγκεκριμένο, έχω καταλάβει ποιο είναι το πρόβλημα, έχω καταλάβει ότι πρέπει να κάνω κάποιες θυσίες και να βάλω τον εαυτό μου σε κάποιες διαδικασίες που ίσως να είναι λίγο άβολες για μένα, έχω καταλάβει ότι τα πράγματα έτσι όπως τα ξέρω είτε ήδη έχουν αλλάξει είτε σκοπεύω να αλλάξουν, τέλος πάντων πρέπει να είμαι πιο ανεκτική ή πιο ανεκτικός με αυτή την αλλαγή. Έχω καταλάβει ότι κάποιες φορές πρέπει να γίνουν κάποιες θυσίες και έχω καταλάβει ότι έχω ένα συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο και από εκεί και πέρα σου υπόσχομαι ότι θα πάρω τα πάνω μου. Okay, οπότε εύχομαι και ελπίζω για όλα μου τα ηχθειάκια αυτό που περιμένετε να έρθει. Για πολλά ηχθειάκια εγώ πιστεύω ότι θα έρθει, παιδιά, στο 7μηνο δυστυχώς, ξεκάθαρα στο 7μηνο. Ή μέσα στο 7μηνο, γιατί δεν είμαστε όλοι ίδιοι, δεν έχετε όλοι τον ίδιο κύκλο στη ζωή σας, δεν ακολουθείτε όλοι τον ίδιο κύκλο, δεν έχουμε όλη την ίδια ταχύτητα. Βλέπω όμως ότι μέσα στο, για κάποιο λόγο μέσα σε 7, α, μπορεί να είσαι και έγκυος για παράδειγμα και να μην μπορείς να κάνεις πράγματα. Κατάλαβες, μπορεί να συμβαίνουν και τέτοια εδώ πέρα. Μπορεί και ένα μωράκι να σου έρχεται εδώ, δεν ξέρω. Μπορεί να είσαι και έγκυος όμως, γιατί μου λέει σε 7 μήνες. Σε 7 μήνες μου λέει, και για κάποιους ήταν 7 done. Δηλαδή μπορεί να είσαι 2 μήνων έγκυος εσύ τώρα, και γι' αυτό να θες να αλλάξεις σπίτι και να δεις τι θα κάνεις και πώς θα τα φέρεις. Καλά, τι λέω εγώ τώρα. Σημασία έχει μέσα στο 7μηνο ηχθεί μου, μου λες, και θέλω αυτό το πράγμα να το κρατήσουμε γιατί το λαμβάνω σαν υπόσχεση. Ότι μέσα στο 7μηνο εγώ θα έχω κανονίσει αυτά που θέλω και από εκεί και πέρα ξεκάθαρα θα κάνω το ταξίδι το οποίο θέλω να κάνω στη ζωή μου, το χαρούμενο, το όμορφο, το νικηφόρο για μένα. Και δεν θα αφήσω τίποτα να μου προκαλεί αυτή τη στασιμότητα όταν εγώ δεν τη θέλω. Ρε, είτε είναι στα συναισθηματικά, είτε είναι στα οικονομικά, είτε είναι στα επαγγελματικά, είτε είναι οπουδήποτε. Λοιπόν, όλα καλά εχθεί, όλα θα πάνε καλά. Και ακόμα και αν χρειάζεται να κάνουμε υπομονή για κάποια πράγματα και ακόμα και αν χρειαστεί να προσαρμοστούμε σε άβολες για εμάς καταστάσεις στο σύντομο μέλλον, και πάλι βλέπω ότι για κάποιο λόγο τα κάνουμε και μετά από αυτό, φίλοι μου ή φίλε μου, σε βλέπω ότι ξεκάθαρα θα πάρεις τα πάνω σου και από εκεί και πέρα θα ρίχνουμε άλλα φύλλα εδώ πέρα, δεν θα βγαίνουν τέτοια πράγματα ούτε διάολοι, εντάξει, ούτε διάολοι, ξαναλέω. Λοιπόν, αυτά είχα να πω, ελπίζω να σου άρεσε το διάβασμά σου. Δεν ξέρω αν ελπίζω να έπεσα μέσα ή μάλλον όχι, ελπίζω, γιατί τουλάχιστον καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά. Αν σου άρεσε λοιπόν, κάνε ένα like, ένα subscribe, ένα comment, ένα share και θα τα πούμε το επόμενο βίντεο στο καινούργιο σου Energy Focus. Φίλα και πολλά!